Η αφαλάτωση, οι εργασίες αφαλάτωσης συνεχίζονται κανονικά. Έχουμε φτάσει να κάνουμε την τρίτη γεώτρηση, η οποία είναι στα 300 μέτρα βάθος αυτή τη στιγμή. Αυτά τα οποία μας αναφέρουν είναι προσθετική κατεύθυνση. Ελπίζουμε να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες εκεί πέρα και να φτάσουμε στο στάδιο εκείνο που θα ηλεκτροδοτηθεί και θα τοποθετηθούν οι μονάδες, για να μπορέσουμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού να την έχουμε στη διάθεσή μας. Είναι ένα από τα σπουδαιότερα έργα τα οποία θα βοηθήσουν κυρίως τη φετινή χρονιά λόγω της ανοβρίας, και μελλοντικά θα μπορέσεις να έχεις στη διάθεσή σου αυτές τις δύο μονάδες αφαλάτωσης, η οποία είναι δυναμικότητας 1000 κυβικά η καθεμία, για να μπορέσουμε να τις προσθέτουμε στο ισοζύγιο του νερού. Ποιες περιοχές θα εξυπηρετεί η συγκεκριμένη? Κυρίως θα εξυπηρετεί την πόλη της Χιού, τον Άγιο Μινά, και θα μπαίνει μέσα στο ισοζύγιο που θα βοηθάει με 2.000 κυβικά ημερεσίους. Καταλαβαίνετε ότι η χρονιά που διανύουμε είναι πάρα πολύ δύσκολη και παλεύουμε με νύχια και με δόντια να έχουμε στη διάθεσή μας έγκαιρα κάποια έργα, ούτως ώστε ερχόμενη καλοκαιρινή περίοδος να βρεθεί πάλι η Χίος όπως βρέθηκε και τις δύο προηγούμενες χρονιές και να εξυπηρετήσει και τους κατοίκους της και τους επισκέπτες. Μιας που αναφερθήκατε σε αυτό και είναι μπροστά μας το Πάσχα που αναμένεται να έρθει κόσμο στο νησί, θα έχουμε κάποια έκτακτα μέτρα ίσως υδροδότησης? Όχι, δεν θα έχουμε έκτακτα μέτρα, θα συνεχίσουμε κανονικά όπως υδροδοτούμε. Όλο το νησί? Σε όλο το νησί, απλώς σχεδιάζουμε το επόμενο διάστημα σε κάποιες ειδικά συγκεκριμένες περιοχές να πάρουμε κάποια μέτρα. Παραδείγματος χάρη, να κοπούν τα αρδευτικά ρολόγια για πότισμα και να μπορέσουμε να κάνουμε και μια περιοδική υδροδότηση, διότι το νερό στις περιοχές αυτές δεν θα φτάνει. Και πρέπει να προετοιμαστούμε από αυτή την περίοδο για να μπορέσουμε τουλάχιστον το καλοκαίρι 4 φορές τη εβδομάδα να δίνουμε νερό. Για ποιες περιοχές μιλάτε? Μιλώ για την Ελλάδα, το Λυθί, τον Άγιο Γιώργη. Και είναι και που εξέτασε κάποιες άλλες περιοχές, τις οποίες σε συνεργασία με τους υπηρεσιακούς παράγοντες θα δούμε τα δεδομένα και θα πάρουμε τις αποφάσεις στο αμέσως προσεχές διάστημα.